μιας πρωτοποριακός θεσμός με μεγάλη απήχηση όπου ξεκίνησα και πιστεύω ότι θα δώσει σε όλους μας μια δημιουργική διέξοδο στις ανησυχίες μας, στον ελεύθερο χρόνο μας και γενικά σε όλους εμάς που θέλουν να μάθουν τέτοια πράγματα παραπάνω και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας. Θα ήθελα απλά να ξέρετε πως θα είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που προγραμματίζουμε στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Από πίσω έρχεται το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, μια εξολοκλήρου δημοτική πρωτοβουλία, η οποία θα είναι σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε κάθε χωριό του Δήμου Αλμυρού και θα είναι δωρεάν για όλους τους δημότες. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Επίκειται έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης. Σε ένα μήνα πιστεύω να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι να πούμε περισσότερα πράγματα. Και γενικά θα ξεκινήσουμε μια σειρά από δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσπαθώντας να προσφέρουμε δωρεάν ή τουλάχιστον προσιτές οικονομικά υπηρεσίες σε όσους θέλουν να εμπλακούν στον τομέα αυτό. Το πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα έναν σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου, του κ. Χατζηδημητρίου, του Πρόεδρου. Στο διάλειμμα του προγράμματος θα υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση για τα διαδικαστικά του προγράμματος, τυχόν απορίες που έχετε και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλετε που αφορά τη λειτουργική διαδικασία του προγράμματος. Οτιδήποτε μπορεί να σας αφορά, πρόβλημα, δυσλειτουργία ή οτιδήποτε. Υπάρχει ο κύριος Τζούμας, είμαι και εγώ κάθε μέρα στο Δήμο, στο γραφείο εδώ από κάτω στο πολιτικό, που μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε οτιδήποτε. Και να ξέρετε πως θα ήθελα να το αγκαλιάσουμε το πρόγραμμα όλοι, ώστε να έχουμε και συμμετοχή, να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και από εκεί και πέρα. Έχετε σε εμάς στο τι θα κάνουμε, στο πόσα προγράμματα θα φέρουμε, στο τι προγράμματα θα φέρουμε και γενικά να απαντήσουμε στις ανάγκες όλων μας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Σκαλή, είναι ψυχολόγος, είναι ψυχοθεραπεύτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η πρώτη εισηγήτρια και στο διάλειμμα της εισήγησής της θα έχετε όλη την πλήρη ενημέρωση για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Καλή αρχή και θα είμαστε εδώ μετά. Πρόεδρε. Και εγώ εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου που δεν μπόρεσε να είναι μαζί σας. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ξέρετε ότι όσο θα είσαστε ενεργοί εσείς, θα μπορούμε και εμείς να σας προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Είναι μια πολύ καλή διέξοδο. Ευχαριστούμε τους συντελεστές για όλη την παρουσίαση. Σας ευχόμαστε καλή μάθηση και καλές εμπειρίες. Ευχαριστώ.